Είμαστε ξανά μαζί σας, φίλες και φίλοι, και καλημερίζω και καλωσορίζω τους δύο καλεσμένους μας. Κιαμίδης Κώστας, οικονομολόγος. Το Κιαμίδης με ύψιλον. Μάλιστα. Από πού βγαίνει, κύριε Κιαμίδη μου? Από τον Κίαμον των Κοινών, κοινό σκουκί. Μάλιστα. Τα κουκιά που τρώμε. Τα κουκιά. Ωραία δάτα. Και Γιώργος Θεοχαρίδης, αναπληρωτής καθηγητής χρηματοοικονομικών CIIM. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο. Χαίρομαι που σας έχω μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Χθες ο Φιλελεύθερος έβαλε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο για τη μελέτη του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας για μείωση του χρέους μας. Είναι εφικτό να ξεκινήσουμε από αυτό, από την επικαιρότητα, και να πάμε στα άλλα που μας ταλανίζουν και μας απασχολούν τους τελευταίους μήνες με όλη αυτή την οικονομική κρίση. Κύριε Κιαμίδη, ο λόγος εσάς. Η μείωση του χρέους είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που πρέπει να λύσει η Κύπρος. Έχω διαβάσει το Φιλελεύθερο, την ανταπόκριση χθες. Δεν υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Αλλά εμένα μου φαίνεται ότι μέχρι να υλοποιηθούν οι θεωρητικές εισηγήσεις θα είναι άσχετες. Οι εισηγήσεις έχουν γίνει πολλές στο παρελθόν για όλα τα θέματα. Βλέπετε, ελπίζω στην έρευνα να έχουν βγάλει και την πιο γνωστή στατιστική που ξέρουν στην Ευρώπη πλέον, ότι επειδή οι χώρες της Ευρωζώνης δεν έχουν τη δική τους κεντρική τράπεζα, σημαίνει δεν μπορούν να αναλάβουν τις πολιτικές που θα αναλάμβαναν εάν είχαν τη δική τους κεντρική τράπεζα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τα επιτόκια, να χρησιμοποιήσουν τη ρευστότητα που κάνουν οι ίδιες, θεωρούνται υποκράτη, σαπ, κρατήδια. Σε έτσι περιπτώσεις δεν μπορεί μια χώρα της Ευρωζώνης να ανταπεξέλθει με 120% δάνειων προς ακαθάριστον προϊόν. Πρέπει να είναι μεταξύ 60 και 80. Δηλαδή θα είναι πολύ πιο λιγότερο για να καταφέρουμε να επιζήσουμε και να εξυπηρετήσουμε το δάνειο. Δεν πρέπει να υπερβαίνει 60 με 80% του ΑΕΠ. Πώς το κάνεις αυτό? Μας φέρνει σε θέση που θα αναγκαστούμε να κουρέψουμε, να ζητήσουμε κούρεμα. Διότι κινούμαστε με το να υπερβεί κατά πολύ αυτή τη στατιστική. Όπως είπα, ο Φιλελεύθερος δεν γράφει όλες τις λεπτομέρειες. Σήμερα αντιλαμβάνομαι θα βγουν και άλλες λεπτομέρειες. Πώς θα μειώσεις το χρέος σε αυτόν τον ποσοστό με τις εισηγήσεις που έχουν γίνει? Και για να μειώσεις το χρέος ή θα πρέπει να παράγεις ή θα πρέπει να κάνεις στάση πληρωμών για να μειωθεί το χρέος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θεωρητικές εισηγήσεις που θα πάρει χρόνο εάν γίνουν, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται. Οπότε δεν λέγω ότι λύθηκε το πρόβλημα με αυτές τις εισηγήσεις. Και δεν είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη ρευστότητας. Κύριε Θεοχαρίδη. Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ ότι το θέμα του δημόσιου χρέους είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε ότι άμα κοιτάξουμε διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, το 2008 είχαμε ένα δημόσιο χρέος που ήταν στο 48% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος κάθε χρόνο αυξανόταν. Φτάσαμε στο 2012, ήταν στο 85% του ΑΕΠ. Τώρα μαζί με τα δάνεια που παίρνουμε από την Τρόικα ανέβηκε στο, νομίζω είναι γύρω στο 110% του ΑΕΠ. Η βιωσιμότητα του χρέους είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος όταν ζητούσαμε από την Τρόικα 17 δις να μας δώσουν ώστε να ανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες από λεφτά της Τρόικας και να καλύψουμε τις ανάγκες της κυβέρνησης. Η Τρόικα είχε αποφασίσει ότι δεν μπορεί να μας δώσει 17 δις, μπορεί να μας δώσει μέχρι 10 δις και αναγκαστικά θα πρέπει να γινόταν το κούρεμα στις καταθέσεις. Ήταν η πρώτη απόφαση για να γίνει ένα συνολικό κούρεμα από όλες τις καταθέσεις και από ανασφάλιστες και από ασφαλισμένες. Τελικά δεν πέρασε αυτό και είχαμε τις εξελίξεις με το κλείσιμο της Λαϊκής και το κούρεμα των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου. Ένας λόγος γι' αυτό ήταν λόγω της βιωσιμότητας του χρέους. Το χρέος έπρεπε να μείνει σε επίπεδα που θα ήταν βιώσιμο στο μέλλον. Επίσης, ένας ακόμη λόγος για τη βιωσιμότητα του χρέους είναι αυτό
αυτό που γίνεται τώρα, η όλη συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις. Επειδή υπήρχε πρόνοια μέσα στο προσχέδιο του μνημονίου ότι αν το χρέος δεν είναι βιώσιμο, θα πρέπει να προχωρήσετε σε ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό θα γίνει. Θα γίνει και με τη ΣΥΤΑ και με την ΑΕΚ και με την Αρχή Λιμένων. Έτσι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το δημόσιο χρέος βιώσιμο. Και κοίταξα και εγώ στην ανάλυση χθες στο Φιλελεύθερο, όπως ελέγχθηκε, δεν ήταν λεπτομερής, υπήρχαν κάποιες εισηγήσεις, αλλά δεν είδα το όλο σχέδιο. Αρκετές από τις εισηγήσεις, ναι, συμφωνώ, νομίζω ότι θα βοηθήσουν. Παραδείγματος χάρη, αυτό που διάβασα χθες μίλαγε για μια ανταλλαγή μεταξύ της κυβέρνησης, της Τράπεζας Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας, έναν ομόλογο που έχει η κυβέρνηση για τη λαϊκή, που έκδοσε για τη λαϊκή, αυτό να δοθεί στην Κεντρική Τράπεζα σαν αντάλλαγμα στα λεφτά που χρωστά η κυβέρνηση προς την Κεντρική Τράπεζα. Επίσης έλεγε για μέσω των ιδιωτικοποιήσεων των μικρατικών οργανισμών να ανταλλαχθεί δημόσιο χρέος που κατέχουν αυτοί οι μικρατικοί οργανισμοί με μετοχές στα ταμεία προνοίας αυτών των μικρατικών οργανισμών, να δημιουργηθεί μια δευτερογενής αγορά για το δημόσιο χρέος, που τώρα δεν έχουμε δευτερογενής αγορά, μόνο πρωτογενής αγορά έχουμε. Επαναδιαπραγμάτευση των διμεροδανείων με άλλες κυβερνήσεις και άλλους διεθνούς οργανισμούς. Στελέχωση του γραφείου του δημόσιου χρέους. Όλα αυτά είναι θετικά, δηλαδή είναι σημαντικά. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και επίσης να τονίσω ότι το θέμα του δημόσιου χρέους επηρεάζει επίσης τα επιτόκια της κυπριακής κυβέρνησης. Τώρα βλέπουμε ότι λόγω του ότι είχαμε τις θετικές αξιολογήσεις από την Τρόικα, τις τελευταίες τρεις θετικές αξιολογήσεις, είχαμε μια τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκον αξιολόγησης στο Standard & Poor's, βλέπουμε ότι τα επιτόκια στα δεκαετή κυπριακά ομόλογα έχουν μειωθεί αρκετά. Πριν λίγα χρόνια τα επιτόκια ήταν πέρα του 15%. Ήταν αδύνατο για μας να δανειστούμε από τις ξένες αγορές. Και αυτό έγινε από το Μάη του 2011. Τώρα βλέπουμε ότι είναι στο πιο χαμηλό σημείο. Είναι γύρω στο λίγο περισσότερο από 7% τα επιτόκια στα δεκαετή κυπριακά ομόλογα. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Αυτό σημαίνει ότι οι ξένες αγορές και οι επενδυτές βλέπουν ότι βελτιώνεται η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και η δυνατότητα της κυπριακής οικονομίας να αποπληρώσει πίσω τα χρέη της. Και αυτό είναι, συσχετίζεται σίγουρα με τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Και αυτό θα πρέπει να θέλουμε. Θα πρέπει όταν βγούμε από αυτό το μνημόνιο, αυτό το δύσκολο μνημόνιο που περνάμε το 2016, να μπορούμε να πάμε στις ξένες αγορές και να δανειστούμε με ένα λογικό επιτόκιο, με ένα επιτόκιο που θα μπορούμε να τα αποπληρώνουμε στο μέλλον. Τι είναι αυτό το λογικό επιτόκιο? Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4-5%. Τώρα είναι ακόμα πολύ ψηλό. Και αυτό λέγω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα να διατηρήσουμε το δημόσιο χρέος βιώσιμο. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Μάλιστα. Υπάρχουν τα τραπεζικά, υπάρχουν το θέμα της ανεργίας κλπ. Κύριε Κιαμίδη, θέλω να σας ρωτήσω για τις ιδιωτικοποιήσεις. Μας βοηθούν, κερδίζουμε, ναι ή όχι? Κερδίζουμε ή χάνουμε? Λοιπόν, η Ευρώπη δεν μιλά πλέον ούτε για καπιταλισμό ούτε για κομμουνισμό. Μιλάει για την προστασία του καταναλωτή σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οπότε μέσα στην Ευρώπη χρειάζεται να δημιουργήσεις ανταγωνισμό, και αυτό δεν το κάνεις με ημικρατικό οργανισμό. Αυτή είναι η θεωρία. Στην πρακτική υπάρχει και το χρονικό διάστημα που αποκρατικοποιείς. Δεν είναι όποτε και να είναι. Όταν είσαι υποδιάλυση, είναι πολύ δύσκολο να αποκρατικοποιήσεις. Βεβαίως, να σας υπενθυμίσω ότι πριν ένα χρόνο ακόμα μιλούσαμε για να προστατεύσουμε την ΑΤ. Τόσο πίσω είμαστε. Τώρα μιλούμε για να προστατεύσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς. Μα εγώ σε ένα πρόγραμμα ιστορικ πριν 4 χρόνια, διότι για 3 χρόνια μιλούσα τακτικά για την Ελλάδα, και κάναμε και για την Κύπρο, είχα πει όταν έρθει η Τρόικα, τα δύο πράγματα που θα κοιτάξουν, που φαίνονται σαν μύγα στο γάλα, είναι η ΆΤΑ και οι μικρατικοί οργανισμοί. Μέσα στην Ευρώπη δεν μπορείς να έχεις ημικρατικούς οργανισμούς. Ο λόγος που κάνουν κέρδος είναι απλώς διότι βάζουν ό,τι τιμή θέλουν στο προϊόν τους και αν δεν πληρώσεις το ηλεκτρισμό, σου τον κόβουν.
αλλά αυτή είναι η θεωρία. Στην πρακτική, πότε είναι που θα αποκρατικοποιήσεις? Πρέπει να υπάρχει το σωστό περιβάλλον. Διότι ο σκοπός του να αποκρατικοποιήσεις είναι όχι μόνο το κράτος να πάρει χρήματα, που αυτή τη στιγμή παίρνει πολύ λιγότερα από ό,τι θα έπαιρνε πριν 5 χρόνια, αλλά και να δημιουργήσεις το σωστό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τι θα γίνει? Αλλά δυστυχώς γίνεται αργά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, έχει πετύχει εκεί που έγινε? Άλλη κουβέντα αυτή. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν επέτυχε και έρχονται άλλοι. Αλλά τουλάχιστον δημιουργήσει έναν ανταγωνιστικό κλίμα μέσα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Θοχαρίδη, εσείς λέτε. Συμφωνώ με την άποψη ότι οι δυτικοποίησεις θα δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό κλίμα στον τομέα είτε των τηλεπικοινωνιών, ενέργειας κλπ. Η Τρόικα έρχεται και λέγει ότι ο λόγος που ζητάτε οι δυτικοποίησεις, και είναι κάθετη προς τις δυτικοποίησεις, το βλέπουμε, είναι για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι θα πρέπει να εξευρεθούν το 1,4 δις, 1 δις μέχρι το 2016 και ακόμα 400 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2018, για να δοθούν προς τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Αυτό που λέγαμε πριν. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος είναι ότι θεωρούν ότι μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις θα δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική αγορά, ότι αυτοί οι οργανισμοί θα γίνουν ήδη πιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί, θα υπάρξει καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς, θα μπορούν να ελκύσουν ξένες επενδύσεις, ξένα κεφάλαια, μπορεί να έρθει κάποιος ξένος επενδυτής, στρατηγικός επενδυτής, ώστε να φέρει και την τεχνογνωσία, ώστε να βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα αυτών των οργανισμών. Αυτή είναι η σημαντική λόγη που είναι κάθετη η Τρόικα και ζητά ότι θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις. Και υπάρχει τώρα όλη αυτή η συζήτηση στη Βουλή γύρω από το νομοσχέδιο, που αυτό το νομοσχέδιο, πώς το διάβασα εγώ, είναι, καθορίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο γύρω από το πώς στρατηγικό πλάνο για τις αποκρατικοποιήσεις. Το είδαμε το Δεκέμβριο του 2013, που έλεγε ακριβώς πώς οι διαδικασίες, πώς θα ξεκινήσουν με τη ΣΥΤΑ, μετά με την Αρχή Λιμένων και την ΑΕΚ. Θα πρέπει, υπάρχει για όλη αυτή η συζήτηση, να διασφαλιστούν τα ωφέλη που έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμούς. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι μέσα στη διαβούλευση, δηλαδή όταν γίνεται αυτή όλη η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων θα πρέπει να υπάρχει και η διαβούλευση με τους εργαζομένους. Θα πρέπει αυτοί οι οργανισμοί πριν να ζητήσουμε για κάποιο στρατηγικό επενδυτή να γίνει αναδιάρθρωση, εξυγίανση αυτών των οργανισμών, ώστε να γίνουν καλύτεροι, ώστε αυτός ο στρατηγικός επενδυτής να έχει περισσότερα κίνητρα ώστε να επενδύσει σε αυτούς τους οργανισμούς. Συμφωνώ με την άποψη ότι αργήσαμε, ότι θα έπρεπε αυτοί οι οργανισμοί να γίνει αυτή η εξυγίανση όχι σε περίοδο κρίσης, αλλά να γινόταν πριν, ώστε να μπορούσαμε να αρχίσουμε και μια καλύτερη τιμή. Αλλά φυσικά αυτή η διαδικασία δεν θα γίνει άμεσα. Για τη ΣΥΤΑ υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 2 χρόνων για να γίνει αποκρατικοποίηση. Θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί μια ιδιωτική εταιρεία που ο μέτοχος θα είναι η κυβέρνηση. Μετά θα γίνει μετοχοποίηση, ώστε ταμεία προνοίας των εργαζομένων και οι ίδιοι εργαζόμενοι θα μπορούν να πάρουν μετοχές σε αυτούς τους οργανισμούς. Και το τρίτο στάδιο είναι που θα πρέπει να κοιτάξουμε για κάποιο στρατηγικό επενδυτή που θα αγοράσει ένα. Μπορεί να είναι πλειοψηφικό πακέτο αυτών των οργανισμών. Για την αρχή ηλεκτρισμού, για τον τομέα της ενέργειας, αυτό θα διαρκέσει ακόμη περισσότερο. Είναι μια διαδικασία 4 χρόνων. Ευελπιστώ ότι μέχρι αυτό το σημείο θα βελτιωθεί και η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, θα εξυγιανθούν αυτοί οι οργανισμοί από μόνοι τους πριν να αντλήσουν κεφάλαια από ένα στρατηγικό επενδυτή, ώστε να πάρουν μια καλύτερη τιμή. Κύριε Κιαμίδη, το δραματικό με τις πρωινές εκπομπές τους τελευταίους μήνες, ξέρετε ποιο είναι? Και αισθάνομαι ιδιαίτερα άσχημα και πάντα το έχω στο νου μου όταν κάνω εκπομπή πρωινή. Ότι οι περισσότεροι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν έχουν την αίσθηση είναι άνεργοι. Δεν έχουν πάει στις δουλειές τους. Γι' αυτό είναι και σπίτι και παρακολουθούν πρωινές εκπομπές. Τι μπορούμε να τους πούμε? Υπάρχει αυτή η φωτός για την ανεργία.
είναι αντιμετωπίσιμη. Αντιλαμβάνομαι ότι κούρεμα περάσαμε, άθλια οικονομική κατάσταση. Έχουν ελπίδα οι άνεργοι. Είδαμε την Υπουργό Εργασίας πριν λίγες ώρες, εξήγηλε 6 σχέδια, θα εξαγγείλει την ερχόμενη εβδομάδα άλλα 3. Φτάνουνε. Είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση. Είναι αναστρέψιμη. Οποιαδήποτε άσχημη κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και αντιμετωπίσιμη, εάν υπάρχει σωστή ομάδα για να το κάνει. Υπάρχει. Περιμένουμε το συνταρακτικό γεγονός για να αλλάξει τα πράγματα. Και θα σας πω στο τέλος ποιον είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι άνεργος και η ανεργία θα αυξηθεί σημαντικά, διότι είναι αυτό που επιλέξαμε. Πριν ένα χρόνο είχαμε την εκλογή να δημιουργήσουμε, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Να μειώσουμε τα ωφελήματα, τους μισθούς, τα πάντα. Να δημιουργήσουμε ανεργία ή να πάμε σε δικό μας νόμισμα, να έχουμε τη ρευστότητα. Η εκλογή ήταν ή το έναν κακό ή το άλλο, μπορείτε να πείτε, αλλά εμείς έχουμε επιλέξει να μην έχουμε εισόδημα και να μην ακριβώσουν τα εισαγόμενα. Η άλλη επιλογή ήταν, με τη ρευστότητα που θα είχαμε με τη δική μας κεντρική τράπεζα και το δικό μας νόμισμα, να υπάρχει ρευστότητα, να μην δημιουργηθεί ανεργία, αλλά θα ήταν πιο ακριβά τα εισαγόμενα. Από εκεί ξεκινούμε. Εμείς επιλέξαμε το δρόμο της δημιουργίας της ανεργίας, σαν το οποίο προέρχεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρευστότητα και η μείωση των ωφελημάτων του καθενός μειώνει την αγοραστική δύναμη και πάει και συνεχίζεται. Σε 20 χρόνια, είναι ακριβώς το τι έλεγα για την Ελλάδα, ξύπνα καημένη μου Ρωμιέ, σε 20 χρόνια θα είσαι σε χειρότερη κατάσταση να που είσαι τώρα. Θα πηγαίνεις από ύφεση σε ύφεση, με αναλαμπές ναι, αλλά δεν βγαίνεις. Και ο λόγος που δεν βγαίνεις δεν είναι έτσι που γίνεται η ανάπτυξη. Για να επανέλθει η δουλειά εις τον κόσμο πρέπει να υπάρχει ρευστότητα. Και όχι μόνο, αλλά εμείς δεν έχουμε ρευστότητα. Πώς θα μειωθεί η ανεργία? Αυτά που γίνονται είναι ιερά πράγματα, οι προσπάθειες, αλλά δεν είναι καθόλου αρκετά. Και περιμένουμε το συνταρακτικό γεγονός, το οποίο έρχεται μόνο του. Και ποιον είναι αυτόν? Είναι τι θα γίνει με τη ρευστότητα. Πριν ένα χρόνο είχαμε περίπου 70 δισεκατομμύρια τραπεζικές καταθέσεις μέσα στην Κύπρο. Και είχαμε δανείσει 65 δισεκατομμύρια. Λογικό. Τώρα τα 65 δισεκατομμύρια που δανείσαμε είναι εκεί και δεν εισπράττονται επαρκώς και οι καταθέσεις έχουν πέσει τέλος Δεκεμβρίου 47, ίσως 46 τώρα, αν και ορισμένα περιοδικά του εξωτερικού μας λένε ότι είναι και πιο κάτω. Δεν ξέρω πώς το βγάζω, το εξετάζω. Εγώ το έχω βγάλει ότι ακόμα 10% να πέσουν οι καταθέσεις τη στιγμή που τη ρευστότητα μας την έχουν σταματήσει από τον περασμένο Αύγουστο του ΕΛΑ. Συγγνώμη, από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Διότι κατέβηκε το Tier 1 ratio από 12 στο 10 της Τράπεζας Κύπρου και είπαν, α, φτάνει. Δεν είχε άλλη ρευστότητα. Τα δάνεια δεν εισπράττονται επαρκώς. Τραπεζικές καταθέσεις πέφτουν. Εάν πέσουν ακόμα 10%, τότε θα πρέπει να έρθει το συνταρακτικό γεγονός, διότι μια καλή πρωία οι τράπεζες δεν θα έχουν ούτε έναν Cyprus Euro. Πού είναι αυτά? Άλλα είναι δανεισμένα, άλλα έχουν εξαφανιστεί λόγω των κακών δανείων, άλλα από εκεί, άλλα από εδώ. Οπότε η ανεργία δεν πρόκειται να σταματήσει να ανεβαίνει χωρίς να έχουμε ρευστότητα και δεν έχουμε ρευστότητα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι οδηγούμαστε προς αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε μερικούς μήνες τι θα κάνουμε με την έλλειψη ρευστότητας. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε? Τι λέμε, κύριε Θεοχαρίδη μου? Σίγουρα το θέμα της ανεργίας είναι ένα το πιο βασικό θέμα που ταλαιπωρά την κοινωνία γενικά. Η ραγδαία αύξηση. Η πραγματικότητα όλων αυτών που. Ναι. Ναι. Δυστυχώς είμαστε σε μια κατάσταση που η ανεργία ανεβαίνει συνεχώς. Άμα κοιτάξουμε τα σταριστικά στοιχεία. Η ανεργία τώρα ξεπέρασε το 17%. Οι προβλέψεις ότι μέχρι το τέλος του 2014 μπορεί να κοντέψει γύρω στο 20%. Κοιτάξτε,
Δυστυχώς φτάσαμε σε μια κατάσταση, με μια οικονομία, δημιουργήσαμε την τέλεια κρίση. Υπήρχαν τα προβλήματα τα δημοσιονομικά, υπήρχαν τα προβλήματα τα τραπεζικά, ήταν μια συγχώνευση των προβλημάτων και δημιουργήσαμε μια τεράστια κρίση. Άμα κοιτάξουμε σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Ελλάδα τουλάχιστον είχε ένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Δεν είχε καθαρά τραπεζικό πρόβλημα, ήταν το δημοσιονομικό πρόβλημα. Και για άλλες χώρες είχαν είτε δημοσιονομικά είτε τραπεζικά προβλήματα. Εμείς είχαμε και δημοσιονομικά και τραπεζικά προβλήματα. Γίναν πάρα πολλά λάθη από πολλούς και δημιουργήσαμε μια τέλεια κρίση που φτάσαμε σε μια κατάσταση που δυστυχώς κανένας δεν μας δάνειζε. Πλέον δεν είχαμε πλέον αξιοπιστία για να δανειστούμε από κανένα. Και αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια της Τρόικας. Για μένα η άποψή μου ότι δεν είχαμε και εναλλακτικές λύσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Από τη στιγμή που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κανονικά έπρεπε να μπούμε πολύ πιο πριν, από τη στιγμή που βγήκαμε από τις ξένες αγορές, από το Μάιο του 2011, θα μπορούσαμε να ζητούσαμε βοήθεια εκείνη τη στιγμή που το μνημόνιο θα ήταν πολύ πιο. Δεν θα ήταν τόσο επώδυνο, σίγουρα. Αλλά φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να περάσουμε από αυτή τη, δυστυχώς θα πρέπει να περάσουμε από αυτή τη δύσκολη προσαρμογή που αυξάνεται η ανεργία μέχρι να δούμε καλύτερες μέρες. Άμα κοιτάξουμε και άλλες χώρες, τα στατιστικά στοιχεία από άλλες χώρες που ήταν μέσα σε ένα μνημόνιο και τώρα βγήκαν από το μνημόνιο, παραδείγματος χάρη η Ιρλανδία, τα τελευταία στοιχεία που διάβασα εγώ από την Eurostat, τουλάχιστον έλεγαν ότι η Ιρλανδία και νομίζω και η Λατβία, η Λετωνία και η Πορτογαλία ήταν από τις χώρες που είχαν τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στο τελευταίο διάστημα. Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης και τι είχαν πριν. Δηλαδή αυτές οι χώρες περάσαν και αυτές από ένα δύσκολο χείρημα, περάσαν από ένα δύσκολο μνημόνιο. Τώρα βγήκαν και η Ιρλανδία μπορεί να δανείζεται τώρα από τις ξένες αγορές με ένα χαμηλό επιτόκιο και βλέπουμε ότι σταδιακά μειώνεται η ανεργία. Έτσι το βλέπω, ότι δυστυχώς θα πρέπει να περάσουμε από αυτή την κατάσταση. Παρατηρώ ότι διαφωνεί ο κύριος Κιαμίδης και μου αρέσει γιατί από τη διαφωνία βγαίνει. Ξέρω ότι ο κύριος Κιαμίδης έχει αντίθετη άποψη. Ξέρω την Ιρλανδία πάρα πολύ καλά. Ναι. Μιλώ με το Δουβλίνο καθημερινώς. Η Κύπρος έχει κάνει το πολύ διαφορετικό από όλες αυτές τις άλλες προβληματικές χώρες. Πουθενά σε αυτές δεν έχουν επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς. Πουθενά δεν έχουν κουρέψει τις καταθέσεις τους. Πουθενά δεν τους έχουν καταστρέψει το οικονομικό μοντέλο. Ακριβώς οι μισοί Ιρλανδοί εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρείες στο Δουβλίνο, που δεν έχασαν τις δουλειές τους. Και οι άλλοι μισοί, μέχρι πρόσφατα, κάθε μερικά λεπτά μετανάστευε και ένας Ιρλανδός. Και βγήκαν από το μνημόνιο. Τι σημαίνει? Πληρώνουν παραπάνω τόκων, υψηλότερο τόκων από ό,τι έπληρωναν μέσα στο μνημόνιο. Είναι θέμα 1-2 χρονών. Ναι, αλλά μπορούν να δανειστούν από τις ξένες αγορές με ένα επιτόκιο γύρω στο 4%, που είναι πολύ καλό. Αλλά δανειζόντουσαν στο μνημόνιο με πιο χαμηλό. Ναι, και εμείς τώρα δανειζόμαστε από το μνημόνιο με πολύ πιο χαμηλό. Αλλά αν πάμε στις ξένες αγορές, είναι 7-8%. Τώρα. Αλλά η σαν Ιρλανδία δεν τη συμφέρει που βγήκε από το μνημόνιο, διότι πληρώνει παραπάνω το. Αν το πούμε έτσι. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα να βγεις από το μνημόνιο, εννοώ. Μην με παρεξηγήσετε. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα, διότι σου έρχεται να πληρώνεις περισσότερο. Ναι. Αυτό συζήταγα με μία άλλη οικονομολόγο φίλη και μου λέει: μην ακούσω ότι θα βγούμε από το μνημόνιο. Μόλις θα πούμε ότι θα βγούμε, τότε θα αρχίσουμε να πληρώνουμε. Τώρα εισπράττουμε, λέει. Εντάξει, υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποπληρώσει τα χρέη προς την Τρόικα. Δεν είναι. Το μνημόνιο έρχεται και σου λέει ότι. Θα βγούμε στο 16 το μνημόνιο και θα πληρώσουμε. Το μνημόνιο σου λέει ότι μέχρι το 16, μέχρι το 18 θα πρέπει να κάνεις αυτές τις προσαρμογές στα δημοσιονομικά σου, στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, στις διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά. Τα χρέη που πρέπει να αποπληρώσεις προς την Τρόικα, αυτά τα 10 δις που μας δίνουν, έχουμε ένα χρονικό διάστημα 30 χρόνων, νομίζω, αποπληρωμή. Γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι θα βγούμε από το μνημόνιο. Αλλά συμφωνώ, να προσθέσω ότι συμφωνώ και επίσης, επειδή έλεγε ο κύριος Κιαμίδης για το θέμα της ρευστότητας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι. Δυστυχώς, ναι, δεν έχουμε τη δική μας κεντρική τράπεζα ώστε να έχουμε τη ρευστότητα από τη δική μας κεντρική τράπεζα. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Μπορεί να κάνει περισσότερα, μπορεί να βοηθήσει περισσότερα την Ευρωζώνη, όπως έχει κάνει το US Fed, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, όπως έχει κάνει Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, με αυτό, αυτό που λέμε τα quantitative easing. Το quantitative easing είναι που αγοράζουν πίσω ομόλογα, μακροχρόνια ομόλογα, μακροπρόθεσμα ομόλογα από τις αγορές, ώστε να δώσουν περισσότερη ρευστότητα προς την οικονομία. Αυτό έχει κάνει η Αμερική, ένα τεράστιο πρόγραμμα που ξεκίνησε από το 2009 μετά από την κρίση. Το έχει κάνει και η Αγγλία, το έχει κάνει και η Ιαπωνία. Η Ευρώπη σε πολύ πιο μικρό στάδιο το έχει κάνει. Ευελπιστώ ότι θα βοηθήσει περισσότερη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά το θέμα της ρευστότητας, ναι, είναι πολύ σημαντικό και οι τράπεζες είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, τη ρευστότητα. Η ρευστότητα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ναι, κύριε Γιάννη. Δυστυχώς, με φιλιά και αγκαλιές δεν μπορείς να ζήσεις και ούτε με αισιοδοξία και ελπίδα δεν μπορείς να ζήσεις. Χρειάζεται ρεαλισμός. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα κάνει το σημαντικό quantitative easing και θα, διότι υπάρχει η Γερμανία που τους εμποδίζει. Οι Γερμανοί φοβούνται πολύ τον πιθανό πληθωρισμό. Αλλά ας υποθέσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίζει να κάνει, δηλαδή να βοηθήσει. Μα το κάνει τώρα, βοηθά. Εμάς γιατί δεν μας βοηθά? Για έναν απλό λόγο. Και το κράτος χρεοκοπημένο και οι τράπεζες χρεοκοπημένες, γι' αυτό έχει 4 χρόνια που δεν μας δανείζει το διατραπεζικό σύστημα στις τράπεζες μας. Γι' αυτό αναγκάστηκαν οι τράπεζες να δώσουν 4-5% για να προσελκύσουν χρήματα. Διαφορετικά δεν μπορούσαν να επιζήσουν χωρίς τα χρήματα αυτά. Οπότε εμείς είμαστε μια κλασική περίπτωση όπου οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση όπου θα χειροτερεύσει σημαντικά η κατάσταση μέχρι το συνταρακτικό γεγονός που θα πρέπει να καταπιούμε τον πόνο μας και να αρχίσουμε από την αρχή. Και οι στάσεις πληρωμών δεν είναι θάνατος. Εκεί αρχίζει η ζωή. Είναι ένας οικονομικός διακανονισμός. Αναγκαστικά, κανένας δεν ήθελε να συμβεί αυτά. Οδηγηθήκαμε. Δεν έχουμε άλλη εκλογή. Κάποιος μου είπε χθες ότι άλλαξε η νοοτροπία της Ευρώπης. Ξέρουν ότι στις αδύνατες χώρες δεν φτάνει η ρευστότητα, διότι δεν τους δανείζει καμιά άλλη τράπεζα και ούτε το ECB θα δανείσει, ούτε όταν δεν έχει το Κυπριακό κράτος έβαλε τα τελευταία 3 δις για να δανειστεί η τράπεζα Κύπρου 1,5 δις τελευταίως. Είναι τα τελευταία κουκιά για να επανέλθω στα κουκιά. Ναι, αλλά όταν ανεβούν οι αξιολογήσεις της κυπριακής κυβέρνησης, αν μπορούμε να δανειστούμε. Μπορούμε να δανειστούμε και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, αυτό το θέμα του δανεισμού. Εγώ είχα πει από εδώ και έχω εξετάσει και με διάφορες τράπεζες τι θα μας εδάνιζαν. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Η Ισλανδία. Η Ισλανδία χρεοκόπησε. Έκαμε στάση πληρωμών. Είπε σε όσους εχρωστούσαν, sorry, θα σας πληρώσω όταν μπορώ σε 100 χρόνια. Δεν άφησε τους καταθέτες να χάσουν λεφτά. Έσωσε τους καταθέτες της. Έτσι δεν εμειώθηκε η αγοραστική δύναμη του κόσμου της. 3 χρόνια αργότερα η Ισλανδία έρχεται και δανείζεται από τις αγορές. Γιατί? Διότι δεν χρωστά τίποτε, έκαμε στάση πληρωμών, είπαν σε εκείνους που χρωστούσαν να φύγουν, δεν σας θέλω εγώ που μου δανείσετε και δεν είναι επειδή είμαι άτιμος, εσείς φταίτε που με δανείσετε, γιατί δεν κοιτάξετε καλά την ενέργεια σας προτού το κάνετε. Οπότε οι νέοι που έρχονται να δανείσουν βλέπουν ότι η Ισλανδία δεν χρωστά τίποτε και το πιο σημαντικό βλέπουν ότι αναδιοργανώνεται. Δεδομένου ότι αναδιοργανωθούμε σωστά, το πιο σημαντικό, οι αγορές θα δουν ότι αναδιοργανώμαστε σωστά, δεν πειράζει αν εκάμαμε στάση πληρωμών και θα μας δανείσουν. Και εγώ ξέρω και πόσα θα μας δανείσουν και πίσω στο δικό μας νόμισμα. Επαναλαμβάνω, το συνταρακτικό γεγονός είναι μόνο μερικούς μήνες μακριά. Έχει λείψει το Cyprus Euro. Τέλος Σεπτεμβρίου βγήκαμε και από την Ευρωζώνη, διότι δεν μπορείς να έχεις συναλλαγματικούς περιορισμούς για πάνω από 6 μήνες στην Ευρωζώνη. Είμαστε το Cyprus Euro. Όταν λείψει το Cyprus Euro και κλείσει το τραπεζικό σύστημα, με τι θα παρανοίξει, με κουκιά, όπως κάνουν στη Βόρεια Ελλάδα που τους έλειψε το ευρώ και χρησιμοποιούν τα κουκιά, 3 κουκιά έναν κουνέλι, 2 κουκιά με έναν κοτόπουλο. Θα πρέπει να προβληματιστούμε. Και είμαι σίγουρος ότι προβληματιζόμαστε, αλλά θα πρέπει να όλοι αυτοί οι φίλοι που μας ακούν, θα πρέπει να δουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
βεβαίως όταν δεν έχεις δουλειά, νομίζεις ότι είναι το τέλος του κόσμου, διότι έρχεται σύντομα εξ ανάγκης το συνταρακτικό γεγονός και θα δημιουργηθούν νέες τράπεζες. Ομολογώ ότι εγώ εξετάζω την πιθανότητα. Ξέρω ότι υπάρχει και ξένη τράπεζα που ενδιαφέρεται, διότι αν δεν κάνεις μια τράπεζα κυπριακή με άτομα που δεν στερούνται εντιμότητος και δεν στερούνται ικανότητος, αλλά να έχει foreign participation έναν 30-40%, δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη. Συναγματικοί περιορισμοί θα υπάρχουν για μια γενιά. Παράδειγμα, όταν η Αγγλία χρεοκόπησε το 45 επειδή δανείστηκε μεγάλα ποσά για να κερδίσει τον πόλεμο και έκαμε στάση πληρωμών και την τελευταία πληρωμή την έκαμε στην Αμερική πριν 4 χρόνια, πέρασαν τόσα χρόνια. Όταν ήρθε η Θάτσερ στην εξουσία το 1978, τότε μόνον σταμάτησε τους συναγματικούς περιορισμούς. Μια και βάλει συναγματικούς περιορισμούς, γιατί τους βάζεις? Διότι ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στο κράτος. Και δεν θα έχει εμπιστοσύνη στο κράτος για μια γενεά και όταν βεβαιωθεί ότι υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Ένας τρόπος υπάρχει. Δυστυχώς ευρεθήκαμε σε μια κατάσταση. Βεβαίως, ναι. Εάν δεν υπάρξει, εάν σταματήσει να υφίσταται η Τράπεζα Κύπρου, ποιες είναι οι τράπεζες μας? Προβληματισμός. Γι' αυτό εγώ είμαι σίγουρος ότι ετοιμάζονται νέα σχήματα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Θα έρθει μόνο του. Δεν είναι δύσκολο να κάνεις μια νέα τράπεζα. Και πού θα στρέφεται η νέα τράπεζα? Θα στρέφεται όχι σε εκείνους που έχουν ενέχειρο να βάλουν, έχουν security. Δηλαδή αν δεν έχεις μια περιουσία δεν θα μπορείς να δανειστείς. Θα στρέφεται εις τους φτωχούς. Εκείνοι που δεν έχουν, η τράπεζα που θα φανεί η αξία της θα είναι η τράπεζα που θα δανείσει όσους δεν έχουν τίποτε όταν πιστέψει σε αυτούς και το τι κάνουν. Και έχει συμβεί σε διάφορα μέρη του κόσμου αυτό. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούγεται. Κύριε Θεοχαρίδη μου, θα περάσω σε εσάς για ένα καταληκτικό σχόλιο να ενημερώσω τους φίλους τηλεθεατές. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, ξεκινούν οι συνδέσεις μας με τη Λεμεσό για να δούμε την Τσικνοπέμπτη έτσι όπως του ζει η Λεμεσό. Στην πλατεία Ηρών βρίσκεται ήδη η Στέλλα Σάβα. Σε πολύ λίγο συνδεόμαστε μαζί της να δούμε κλίμα, να δούμε τσίκνα, να δούμε μασκαράδες, να πάρουμε γεύση καρναβαλιού. Ναι, κύριε Θεοχαρίδη μου. Ναι. Να εκφέρω εγώ η δική μου άποψη είναι ότι, που διαφωνώ με τον κύριο Διαμίδη, ότι δεν θα, ότι θα πρέπει να μείνουμε μέσα στο ευρώ για πολλούς λόγους. Πολλοί θα θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν θέλει θα κανένα να βγει. Δεν τα καταφέραμε. Πολλοί θα θέλαμε. Υπάρχουν οι περιορισμοί τώρα. Οι περιορισμοί σιγά σιγά θα πρέπει να φύγουν. Αλλά αν θέλαμε να φύγουμε από το ευρώ, θα πρέπει να το κάναμε πριν να μπούμε σε αυτό το μνημόνιο. Τώρα μπήκαμε στο μνημόνιο, ακολουθούμε μια διαδικασία εξυγίανσης της κυπριακής οικονομίας, εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα. Πολλά γίνονται τώρα, παρότι είναι επώδυνα, θα βοηθήσουν μελλοντικά την κυπριακή οικονομία. Το θέμα του τραπεζικού συστήματος, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα επηρεάσει σε ένα μεγάλο βαθμό την κατάσταση, την ύφεση που θα έχουμε τον επόμενο έναν ή δύο χρόνια, πώς θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες τα προβλήματα που έχουν, που είναι δύο τα σημαντικά προβλήματα. Το ένα, όπως είχε πει ο κύριος Κιάμιδης, ρευστότητα, ότι υπάρχει το πρόβλημα της ρευστότητας. Αν και πάλι πάω πίσω στα σταριστικά στοιχεία, βλέπω ότι τουλάχιστον από ό,τι διάβασα ότι τους τελευταίους δύο μήνες, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, οι καταθέσεις από Κύπριους αυξηθήκαν στο σύστημα. Αυτό το ερμηνεύω ότι μετά από όλο αυτό το κακό που έγινε τον περασμένο Μάρτιο, που αρκετοί πήραν τα λεφτά τους πίσω από το τραπεζικό σύστημα, βλέπουν τώρα ότι μετά από τις αναδιαρθρώσεις που έγινε, ανακεφαλοποίησεις που γίναν στα τραπεζικά συστήματα, μετά από το και επίσης από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να επενδύσεις τα λεφτά σου, μπορεί να επιστρέψαν πίσω χρήματα στο τραπεζικό σύστημα. Το ένα είναι το θέμα της ρευστότητας και το δεύτερο θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επειδή αυξάνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυτό μειώνει τον κεφαλαιακό δείχτη, την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού ιδρύματος. Και η Τράπεζα Κύπρου μετά από την ανακεφαλαίωση είχε ένα κεφαλαιακό δείχτη πάνω από 12%, το μίνιμουμ είναι 9% που πρέπει να έχει καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στα εξαμηνιαία αποτελέσματα έπεσε στο 10,5%, τώρα στα εννιαμηνιαία 10,2%.
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά τα προβλήματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Βλέπω ότι υπάρχουν οι προσπάθειες, γίνονται τα τμήματα για να υπάρξει και η πίεση στους μεγαλοφιλέτες ώστε να επιστρέψουν πίσω λεφτά στα ιδρύματα. Αλλά δεν θέλω να είμαι ούτε απεσιόδοξος, αλλά ούτε και πολύ αισιόδοξος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, θα αντιμετωπίσουμε το 2014 πολλά προβλήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν τα θετικά στοιχεία. Οι θετικές αξιολογίες που είχαμε από την Τρόικα είναι θετικές. Αυτά βλέπουμε ότι μειώνουν και τα επιτόκια των κυπριακών ομολόγων. Που αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορούμε να δανειστούμε. Η τελευταία αναβάθμιση που το είχαμε από τον Οίκον αξιολόγησης και αυτό είναι θετικό. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά φυσικά υπάρχουν εκεί τα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχω την αίσθηση ότι κάτι θέλετε να συμπληρώσετε. Μας έχει μπει η έμονη ιδέα ότι πρέπει να δανειστούμε. Δανείζεσαι, πότε δανείζεσαι. Εάν πράγματι κάνουμε τις σωστές αναδιαρθρώσεις στο οικονομικό μας σύστημα. Που εδώ χρειάζεται η Τρόικα. Η Τρόικα είναι για να αναδιοργάνωση. Δεν ξέραμε να διοργανωθούμε και μας λένε πώς να διοργανωθούμε. Όταν εσείς ξοδεύετε 100 ευρώ το μήνα, ενώ εισπράττετε 80, θα χρεοκοπήσετε σύντομα. Όταν μειώσετε τα έξοδα σας σημαντικά, τότε δεν θα χρεοκοπήσετε και δεν θα χρειαστεί να δανειστείτε. Να μου πείτε, μα εκείνα που χρωστούσαμε, μα αυτή είναι ο οικονομικός διακανονισμός. Δεν βγαίνει μια χώρα από αυτήν την κατάσταση εκτός από να κάνει στάση πληρωμών εκείνων που χρωστά για να αναδιοργανωθεί. Και όταν αναδιοργανωθεί και βρει τα πόδια της, τότε να έρθει να πει σε όσα χρόνια χρειάζονται να αποπληρώσει αυτά που χρωστούσα. Γι' αυτό λέμε, έχει τώρα από το καλοκαίρι που ξέρουμε ότι οι χώρες της Ευρωζώνης 60, 70, 80% μόνο δάνειων του μπορούν να έχουν για να μπορέσουν να το εξυπηρετήσουν. Και εκείνες που δεν μπορούν να το κάνουν ούτε αυτόν, σαν η Ελλάδα. Φτάνει τώρα στην Ελλάδα, έχουν μειώσει το επίπεδο ζωής σε τέτοιο βαθμό, διότι αυτό είναι που κάνεις, μειώνεις το επίπεδο ζωής σου, που έχουν το πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή, ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι εισπράττουν. Αυτός δεν είναι τρόπος ζωής. Όταν σκέφτεσαι ότι εντάξει, εγώ κάνω πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή έριξα το επίπεδο ζωής μου, διότι ξοδεύω λιγότερο από ό,τι εισπράττω, αλλά τρώω ψωμί γελιά, μα χρωστώ και τόσα εκατομμύρια. Τι, αν μπορέσω να το πληρώσω, όταν μπορέσω. Διαφορετικά δεν βγαίνει σε αυτό. Αφού ακούγεται τόσο λογικό έτσι, σε μένα δεν είμαι γνωστό. Γιατί δεν το κάνουμε. Έρχεται μόνο του. Η στάση πληρωμών έρχεται μόνο του. Και στην Ελλάδα θα γίνει στάσεις πληρωμών, μας το έχουν πει, που αυτή τη φορά δεν θα χάσουν οι τράπεζες, θα χάσουν οι διάφορες κυβερνήσεις, διότι δεν μπορεί να βγει από μέσα στάσεις πληρωμών. Διαφωνεί ο κύριος Στοχαρίδης, έτσι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί, απλώς... διαφορετική αντίληψη βασικά. Εγώ όπως έχω πει, πιστεύω ότι εντάξει, η Ελλάδα ήταν μια διαφορετική κατάσταση, νομίζω ότι γίναν... Είχε ένα τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα. Οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνανε όπως θα έπρεπε να γίνουν. Και βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα και η ύφεση συνεχίζεται. Αλλά για μένα η Ελλάδα νομίζω ότι είναι το, να το πω το κακό παράδειγμα, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που ήταν στο μνημόνιο που βγήκαν από το μνημόνιο. Που καταφέραν και βγήκαν. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε κι εμείς. Αλλά δεν αυξηθήκαν οι μισθοί τους με το να βγουν από το μνημόνιο και δεν επανήλθαν οι καταθέσεις. Δεν θα επανέλθουν οι καταθέσεις όσων έχασαν με το να βγούμε από το μνημόνιο. Μα το θέμα των καταθέσεων, αφού μας το είχε πει και Τρόικα, ότι πρέπει να σμικρύνεται το τραπεζικό σας το τραπεζικό σας σύστημα. Πρέπει να σμικρυνθεί το τραπεζικό σύστημα και βλέπουμε ότι γίνεται. Αυτή, για να σας αφήσω με έναν καλό note, μπράβο. Αυτή η νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί στην Κύπρο είναι για να σπάσουν οι άλλοι. Θα είναι κυπριακή με foreign participation και θα μεγαλώσει. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει όταν κάνει σωστά πράγματα και όταν έχει έντιμους ανθρώπους και ικανούς ανθρώπους. Μακάρι. Από το σώμα σας και σου δεν ξέρω πιανούνται αυτοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας ζωντανή σύνδεση, να πάρουμε εικόνα, να πάρουμε γεύση καρναβαλιού, να πάμε στην πλατεία Ιρών, εκεί που έχουμε στήσει το συνεργείο μας, εκεί που βρίσκεται η συνάδελφος η Στέλλα Σάβα,
ονειρευόταν αυτή τη σύνδεση έτσι μέρες τώρα, εβδομάδες, γιατί ζει το καρναβάλι όσο κανένας άλλος μέσα σε αυτήν εδώ την ομάδα στο Καλημέρα Κύπρος. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την πλατεία Ιρών στη Λεμεσό. Ορίστε. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Μαστέλα μου, κάτσε να δω, αγάπη μου. Μα τι έχεις ντυθεί, έχεις φορέσει? Έχω βάλει μπούλα, έχω βάλει καπέλο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, λοιπόν, αγάπη μου, καλημέρα σε όλους εκεί στην πλατεία Ιρών. Δεν ξέρω αν ακούτε τους Γιωργαλέτσους.